πολλούς στην Κυπριακή TV δεν τους βλέπει ούτε η μάνα τους. Η δική σου σε βλέπει? Παίζεται. Ξέρεις, πέρσι, ελάλη μου, έπαθησα σήμερα η εκπομπή, η θυματολογία της δεν ήταν ωραία. Δεν είχε κάτι ουσιαστικό, γιατί η μαμά μου νομίζει ότι ανήπουν πολύ να την αλήσει το Κυπριακό μόνη της σε κάποια στιγμή, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά ξέρω από τη γειτόνισσα ότι είναι τώρα σένη από τους δέχτες του TV One τότε στο, που ήμασταν με την Κωνσταντίνα. Αλλά πιστεύω επειδή αρέσκει της το concept του Success Story, ευελπιστώ ότι να με βλέπει. Τώρα δεν με βλέπει ή να μου να σου πω. Δεν ξέρω κι εγώ. Επέλεξες τη Μαρία Γκορτζιά ως συμπαρουσιάστρια, επειδή φαντάζομαι τις περισσότερες ώρες θα λείπει στην Κοπενχάγη, άρα όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα πάνω σου, σωστά? Ναι, επειδή είμαι πουτζίνος, θέλω τα φώτα πάνω μου. Κοίταξε, μέχρι και τώρα, για να φανταστείς, όλα τα site, όλα τα περιοδικά γράφουν η Μαρία Κορσιά και ο Νικόλας Ιαννίδης. Η Μαρία Κορσιά και ο Νικόλας, ποτέ δεν είδες ο Νικόλας Ιαννίδης και η Μαρία Κορσιά. Άρα το πράγμα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει έτσι θέμα μεταξύ μας. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Θέλαμε πάρα πολλά να συνεργαστούμε, να κάνουμε κάτι μαζί μας. Λόγω του αρμονιαστικού της, δυστυχώς, επαγώσαν κάποια σχέδια που είχαμε. Οπότε ήταν η κατάλληλη ώρα να κάνουμε κάτι μαζί. Ευόλεψε, έγινε και θα δείτε σε πολύ λίγες ώρες τα αποτελέσματα. Σε ποια ερώτηση συμμετέχουσα στους Success Story δυσκολεύτηκες να δώσεις απάντηση? Δεν έπρεπε ακριβώς να δώσω απάντηση, αλλά ήταν η στιγμή που έτσι συγκινήθηκα. Έχω στον ίδιο φτάνω κάτω και κλείω προς τη νύχτα. Όταν είχα απέναντι μου μία γυναίκα, μία μάνα, και ότι ο λόγος που δήλωσε συμμετοχή ήταν γιατί, όπως δήλωσε η ίδια και παίζει στο τρέλερ, ότι ένα χαρούμενο μωρό, αν δεν έχει μία χαρούμενη μάνα, δεν θα μπορεί να είναι χαρούμενο. Και για μένα ήταν έτσι που συγκινήθηκα, γιατί τούτη η γυναίκα έπρεπε να νιώσει ξανά γυναίκα, έπρεπε να νιώσει ξανά καλά με τον εαυτό της για να μπορέσει να δώσει χαρά στο παιδί της. Ήταν η μόνη στιγμή που έτσι συγκινήθηκα αρκετά και δεν είχα τι να απαντήσω βασικά, οπότε προχωρήσα στην επόμενη ερώτηση. Εσύ θα λάμβανες μέρος στο Success Story? Θα λάμβανα... Δεν το σκεφτήκα ποτέ η αλήθεια είναι. Αλλά ναι, γιατί όχι, από τη στιγμή που να έχω ειδικούς να με παροτρύνουν, να μου δίνουν συμβουλές, μιλούμε για ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, οπότε από τη στιγμή που να τα είχα όλα δωρεάν, γιατί όχι. Όχι τώρα. Μια τάκα που στην κυριολεξία να φύγει ιστορία στην Κυπριακή τηλεόραση. Αν όχι τώρα, πότε? Πάντα είναι η ώρα, η αλήθεια είναι. Πάντα είναι η ώρα γιατί το timing είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Είτε είναι για κάτι που είναι επαγγελματικό, είτε για κάτι που είναι ερωτικό, είτε για κάτι που είναι φιλικό. Πάντα είναι η ώρα. Φτάνει εμείς οι ίδιοι να αντιληφθούμε ότι τώρα είναι η ώρα. Και έτσι κάτι που δεν το είχα πει ποτέ, ο αρχικός τίτλος της εκπομπής θα ήταν «Ναι τώρα», δηλαδή το αντίθετο το «Όχι τώρα», γιατί θα ήταν «Ναι τώρα είναι η ώρα», «Ναι ήρθε η ώρα να αλλάξω», «Ναι ήρθε η στιγμή για καινούργια πράγματα». Αλλά τελικά καταλήξαμε στο Success Story. Και για να είμαστε πιο σωστοί, «Ναι τώρα είναι η ώρα», «Ναι ήρθε η στιγμή», γιατί μην ξεχνάς ότι το Σάββατο 7 και 4 ξεκινάει η πρεμιέρα μας από τους δέχτες του Σίγμα. Οπότε, «Ναι τώρα είναι η ώρα».